Γεια σας καλή μου φίλη. Θα ήθελα να σας δείξω σήμερα ένα πανέμορφο σχέδιο αζούρ. Εγώ το ονόμασα φτερά από αζούρ. Πλέκοντας με αυτό το τρόπο έχουν την εντύπωση να φαίνονται σαν φτερά. Το σχεδιάκι είναι πάρα πολύ εύκολο. Αποτελείται από 6 σειρές. Και αυτές 6 σειρές επαναλαμβάνουμε. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4 και 5. 5 φορές από 6 σειρούλες. Και το σχέδιο αποτελείται από κομμάτια από 10 πόντους. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Δεύτερο. Και τρίτο, στο δείγμα αυτό που έπλεξα, έχω βάλει τρεις σειρές. Έτσι φαίνεται από την καλή πλευρά το πλεκτό και έτσι φαίνεται από την ανάποδη πλευρά. Πλέκεται πραγματικά πάρα πολύ εύκολο το σχέδιο, είναι ιδανικό για καλοκαιρινά πλεκτά, είναι πραγματικά φανταστικό το σχέδιο. Ανάγλυφο, αφράτο και προπάντων πανέμορφο. Εγώ στη βελόνα μου έχω ρίξει 23 πόντους, δηλαδή 10 και 10, 20, ξέχασα να σας πω. Για να είναι συμμετρικό το σχεδιάκι μας, θα πλέξουμε και ένα πόντο ανάποδο, το πρώτο τελευταίο, δηλαδή θα μας κάνει 21, και από ένα πόντο ακριανό. Θα δείτε τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό το σχεδιάκι μας. Λοιπόν, λοιπόν, σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκτο, το δεύτερο πλέκουμε ένα πόντο ανάποδο, στη συνέχεια ένα, δύο πόντους καλή και τώρα θα κλείσουμε δύο πόντους μαζί καλή βάζοντας τη βελόνα μπροστά. Είναι σημαντικό αυτό. Κάνουμε ένα ρίξιμο, πλέκουμε ένα πόντο καλή, ένα ρίξιμο και τώρα θα κάνουμε πάλι διπλό κλείσιμο με τη διαφορά ότι θα το βάλουμε στο πίσω μέρος. Στη συνέχεια πλέκουμε ένα, δύο πόντους καλή και αυτό είναι το πρώτο μας κομμάτι και συνεχίζουμε το δεύτερο. Το ενδιάμεσο είναι ένας πόντος ανάποδος για να ξεχωρίζει το ένα κομμάτι από το άλλο. Πλέκουμε δύο πόντους καλή, πάλι διπλό κλείσιμο, δύο μαζί καλή, βάζοντας τη βελόνα μπροστά. Κλείνουμε δύο πόντους μαζί καλή. Ένα ρίξιμο, ένα πόντο καλή, ένα ρίξιμο, πάλι διπλό κλείσιμο βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος. Στη συνέχεια, ένα, δύο πόντους καλή και ένας πόντος ανάποδος που χωρίζει το ένα σχέδιο από το άλλο και πόντος ακριανός. Στη δεύτερη σειρά θα πλέξουμε τους πόντους όπως μας κατεβαίνουν από τη βελόνα. Πόντος καλή, ανάποδη εκεί που είναι ανάποδη πόντη. Τα ρηξίματα επίσης πλέκουμε ανάποδα.
Αυτή είναι δεύτερη μας σειρά. Πόντος καλή και πόντος ακριανός. Λοιπόν, στη τρίτη σειρά σηκώνουμε το πόντο άπλεκτο, πλέκουμε ένα πόντο ανάποδο, ένα πόντο καλή και όπως βλέπετε εδώ έχω μαζούρ και θα κάνουμε το κλείσιμο προς τα δεξιά. Λοιπόν, για να μας βγει περιποιημένο θα το κάνουμε με αυτό το τρόπο. Βάζοντας τη βελόνα από πίσω, κατεβάζουμε στην δεξιά βελόνα τους δύο πόντους, τους οποίους τους παίρνουμε ξανά πίσω και τους πλέκουμε και τους δύο μαζί καλή, βάζοντας τη βελόνα μπροστά. Είναι σημαντικό για να μας βγει όμορφο το πτέρο. Κάνουμε ρίξιμο, πλέκουμε 1, 2, 3 πόντους καλή στη συνέχεια. Ρίξιμο και πάλι διπλό κλείσιμο προς τα αριστερά. Σηκώνουμε το ένα πόντο άπλεκτο, το δεύτερο πλέκουμε καλή. Το άπλεκτο πόντο το περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Στη συνέχεια, ένα πόντο καλή. Έχουμε το πρώτο μας κομμάτι. Ένα πόντο ανάποδο, αυτό που χωρίζει το ένα σχέδιο από το άλλο. Ένα πόντο καλή, κλείσιμο προς τα, το διπλό κλείσιμο προς τα δεξιά. Σηκώνουμε το πρώτο πόντο, δεύτερο, το βάζουμε πίσω στην αριστερή βελόνα και το πλέκουμε και τα δύο μαζί καλή βάζοντας τη βελόνα μπροστά. Ρίξιμο. 1, 2, 3 πόντους καλή, ρίξιμο και προς τα αριστερά διπλό κλείσιμο, ένα πόντο άπλεκτο, το δεύτερο πλέκουμε καλή. Το άπλεκτο το περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Ένας πόντος καλή, ανάποδος πόντος και πόντος ακριανός. Αυτή ήταν τρίτη μας σειρά. Στη τέταρτη σειρά πλέκουμε όλους τους πόντους όπως μας κατεβαίνουν από τη βελόνα. Είναι απίστευτα εύκολο αυτό το σχέδιο και πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι τέταρτη μας σειρά. Λοιπόν, στην πέμπτη σειρά, θα πλέξουμε ως εξής. Σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκτο, πόντος ανάποδος και όπως βλέπετε, τι όμορφα μας ανοίγουν τα φτερά. Θα κάνουμε το διπλό κλείσιμο προς τα δεξιά. Εδώ, σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκτο, το δεύτερο στην δεξιά βελόνα, το παίρνουμε πίσω στην αριστερή και το πλέκουμε μαζί καλή βάζοντας τη βελόνα μπροστά. Ρίξιμο, 1, 2, 3, 4, 5 πόντους καλή, ρίξιμο και διπλό κλείσιμο προς τα αριστερά. Ένα πόντο άπλεκτο και ένα πόντο καλή. Το πόντο άπλεκτο το περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Πλέξαμε το πρώτο κομμάτι. Πόντος ανάποδος. Πάλι κλείσιμο προς τα δεξιά. Σηκώνουμε το πρώτο πόντο, το δεύτερο. Το παίρνουμε πίσω στην αριστερή βελόνα και διπλό κλείσιμο βάζοντας τη βελόνα
μπροστά. Ρίξιμο και πλέκουμε. 1, 2, 3, 4, 5 πόντους. Καλή. Πάλι ρίξιμο και κλείσιμο προς τα, διπλό κλείσιμο προς τα αριστερά. Ένα πόντο άπλεκτο, το δεύτερο πλέκουμε καλή, το πόντο άπλεκτο το περνάμε πάνω από το πόντο καλή. Πόντος ανάποντος και πόντος ακριανός. Στην έκτη σειρά, όπως είπαμε, πλέκουμε πόντους όπως μας κατεβαίνουν από τη βελόνα. Τα ρηξίματα πλέκουμε επίσης ανάποδα. Έτοιμες οι πρώτες μας 6 σειρές. Επαναλαμβάνοντας τις σειρές, θα μας βγει αυτό το πανέμορφο σχέδιο. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, μην διστάζετε να μου γράφετε στο κανάλι μου. Ευχαρίστως θα απαντήσω και όσο μπορώ θα βοηθήσω. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, επειδή έχω πάρα μα πάρα πολλά όμορφα και εύκολα σχέδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθούσατε και καλή επιτυχία!